Σε αυτό το μάτς μπήκε με αρκετές απουσίες και σημαντικές θα έλεγα. Χαϊκάλης, Πούλκα, Μουσταφίδης και βέβαια ο άτυχος περασμένης αγωνιστικής, ο Κατσούλης, ο οποίος υπέστηρίξει χιαστών στην αναμέτρηση με την Παναχαϊκή και θα λείψει μέχρι το τέλος χρονιάς. Γι' αυτό και βλέπουμε κάτω από τα καρέ των γηπεδούχων. Για δούμε το σουτ. Ένα αξιόλογο σουτ από τον Φαγέ, χωρίς πάντως να ανησυχήσει ιδιαιτέρως ο Γεωργίου. Σέντρα με το δεξί. Επέρασε Ρόκας. Θέλει να ανανεώσει την επίθεση του Ολυμπιακού Βόλου καπετάνος. Έχασε ο καπετάνος την παρέμβαση του Καλαμιώτη. Και πάλι φιλοξενούμενοι με Κατσίκι για τον Δινό Παπά. Η πάσα είναι καλή για τον Κούρμα. Το κοντρόλ με το δεξί το πλασέ. 1-0 ο Ολυμπιακός Βόλου. Στο 7ο λεπτό του παιχνιδιού ο Μάριο Γκούρμα συνεχίζει από εκεί ακριβώς που σταμάτησε. Βρίσκει για μία ακόμη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα. Πετυχαίνει το 8ο γκολ του στην φετινή περίοδο στην Football League και βάζει τους φιλοξενούμενους στη θέση του οδηγού. Στα 31 του χρόνια σκοράρει συνεχώς. Μάλιστα είναι τρεις φορές που έχει πετύχει από 2 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Αρχικά το κοντρόλ δεν φάνηκε να τον βοηθά. Στη συνέχεια όμως έγινε και πάλι κάτοχος της μπάλας. Κατάφεραν εκεί να τον σταματήσουν. Καλαμιώτης με τον Πίκολο που πήγαν στη φάση. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που βρέθηκε η μπάλα στο δεξί του πόδι, ήταν εύκολα τα πράγματα. Πλάσαρε στην αριστερή γωνία. Όταν παίρνει την μπάλα και την κουβαλάει, το πινδώνει ζωή του ο Ρόκας. Γίνεται το ανάποδο με τον καπετάνο. Επίσης φωνάζει συνεχώς τους παίχτες του να μαρκάρουν πολύ τους πλάγιους μπακ. Για να δούμε τη φάση. Κατσίκης στον Δινό Παπά. Έχει τον Πίκολο μπροστά του. Δεύτερο δοκάρι. Καταπληκτικό γκολ 2-0 ο Ολυμπιακός Βόλου. Και πάλι Μάριο Γκούρμα. Είναι το ένατο γκολ για τον 31 ετών επιθετικό του Ολυμπιακού Βόλου. Αλλά επιτρέψτε μου, οφείλουμε να πιστώσουμε πάνω από το 50% στον Δινό Παπά που έκανε αυτό ακριβώς που έπρεπε. Ένα πολύ καλό κοντρόλ και η άψογη μεταβίβαση, δείτε, με τα κατάλληλα φάλτσα για να περάσει την άμυνα και τον Καλαμιώτη και να φτάσει στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου ο Γκούρμα, χωρίς μαρκάρισμα, με την προβολή με το αριστερό, δεν ήταν και τόσο εύκολο, η αλήθεια είναι. Στέλνει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Λιμπερόπουλου. Ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε από τη στιγμή που προηγήθηκε στο σκόρ να παίξει ο Ολυμπιακός Βόλου δικαιώνεται. Αρναρέλης. Την πρώτη ευκαιρία θα πάμε και στον Αποστόλη Πάνο για τον Γκαλάν. Τι πάσα για τον Παγόνη που προλαβαίνει, γυρίζει κεφαλιά από τον Γκαλάν έξω. 28ο λεπτό. Εξαιρετική ανάπτυξη εδώ σαν αζήλεψε τον Ολυμπιακό Βόλου. Και από την Καλυθέα στο όριο προλαβαίνει όμως και γυρίζει εξαιρετικά προς το πέναλτι ο Παγόνης. Κεφαλιά ψαράκι από τον Γκαλάν θα ήταν ένα πολύ εντυπωσιακό γκολ αν έμπαινε. Γκαλάν που συνεχώς αφήνει τον χώρο ευθύνης του και βγαίνει προς την μεσαία γραμμή για να πάρει μπάλα. Αυτό μάλλον δείχνει ότι ο Αρναρέλης δεν κάνει την δουλειά που θα ήθελε να κάνει ο Κριστό Βαζέχα. Παγώνης μια καλή σέντρα με το αριστερό κεφαλιά από τον Φαγέ. Μπλοκάρει σωστά τοποθετημένος ο Γεωργίου. Στο 44ο λεπτό η φάση αυτή κάτι σαν ευκαιρία. Γεωργίου. Λίγο Καραλής με το δεξί, καλή είναι η εκτέλεση, ο Αρβανίτης πήρε την κεφαλιά, το γύρισμα εξαιρετικό όπως και η επέμβαση του Γεωργίου στην προσπάθεια του Καλαμιώτη. Με τη συμπλήρωση 52 λεπτών στο παιχνίδι, μία ακόμη καλή ευκαιρία και πάλι αποστημένη μπάλα για την Καλυθέα. Εντυπωσιακό το γυριστό με το δεξί από τον Καλαμιώτη, υπογειώθηκε και πέταξε την μπάλα κόρνερ ο Γεωργίου, δείτε πώς. Λέα συγκλίνει αυτός προς τον άξονα. Δίνει στον Φαγέ. Κάνει την κίνηση μέσα στην περιοχή. Οι κόντρες παίζεται από τον Παναγιωτόπουλο. Ένα μακρινό σουτ. Χωρίς να κινδυνεύσει ιδιαίτερα ο Γεωργίου. Από την προσπάθεια του Χριστοφιλέα. Του Χριστοφάζεχα. Η έξοδος από τον Γεωργίου φώναξε στον Αρβανί. Την μπλοκάρει εύκολα και παίζει με τα χέρια για τον Μπρέσκα. Και ανεβαίνουν και ο Κατσίκης και ο Ιωάννου και ο καπετάνος. Ο Μπρέσκα είναι πολύ γρήγορος, τον ακολουθεί ο Παγόνης, γυρίζει για τον Ιωάννου, η κεφαλιά μπλοκάρει ο Λιμπερόπουλος. Με τη συμπλήρωση 70 λεπτών στο παιχνίδι, δύο αλλαγές του Μανουέλ Ρόκα. Ο Μάριο Μπρέσκα με τον Ηλία Ιωάννου, δείτε πως συνδυάζονται. Κεφαλιά ψαράκι από τον Ηλία Ιωάννου, η μπάλα όμως δεν πήγε στη γωνία, στη δεξιά γωνία του Λιμπερόπουλου που σημάδεψε, αλλά πιο κοντά στον άξονα της εστίας. Το διευκόλυνε το έργο